Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που έχω την εκπομπή μας. Την εκπομπή κάπου εκεί έξω. Παρέα ο Τάσος. Και ο Χρήστος. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, απόψε έχουμε να πιάσουμε διάφορα θέματα, θα μιλήσουμε περί Brexit, περί χειμώνα, περί λήψεων εδώ στη Βρετανία, τέλος πάντων όπως μεταδίδονται και αναφέρονται στον τύπο. Έχουμε λίγη αλληλογραφία σε σχέση με κάποια σχόλια που είχαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Θέλαμε πούμε, να απαντήσουμε συνολικά, συγκεκριμένα, σε προσωπικό επίπεδο στον οποιονδήποτε. Και στο δεύτερο μέρος θα πιάσουμε λίγο και την κορονοϊάδα εδώ, γιατί εντάξει, υπάρχουν ας πούμε και πολύ ακριβώς ραγδαίες εξελίξεις, αλλά αλλάζει πλέον το σιγά σιγά φαίνεται το τοπίο. Δηλαδή πάμε τώρα να βάψουμε το άσπρο μαύρο και τα λοιπά. Και έτσι ας πούμε θα κυλήσει η κουβέντα απόψε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εδώ να συνεχίσω λίγο, αρχικά λίγο με την αλληλογραφία να το πούμε έτσι. Υπάρχει, τέλος πάντων, κάτι γενικό σε σχέση με και με ένα προσωπικά και τον Χρήστο και τα υπόλοιπα παιδιά όποτε συμμετέχουμε και στην εκπομπή, ότι προσπαθούμε να έχουμε μια ψυχραιμία στα σχόλιά μας και τον τρόπο που αναλύουμε και τοποθετούμαστε, αλλά δεν σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή δεν μας επηρεάζει άμεσα. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, σας μιλάμε από το Σύριο, είναι Ανδρομέδα, οπότε και οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει κανείς με την κορονοϊά, το ίδιο μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε και εμείς, απλά είμαστε τυχεροί αυτή τη στιγμή, κάποιοι από εμάς εδώ, τουλάχιστον ότι επειδή βρισκόμαστε στις χώρες που βρισκόμαστε, δεν έχουμε ας πούμε το φασιστικό πλαίσιο, να το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε σχέση με την κορονοϊά, τα εμβόλια και όλα αυτά. Αυτό, έτσι, ας πούμε, αυτό ένα σημείο εδώ σε σχέση με το κατά πόσο είμαστε υπεράνω ή μιλάμε αφ' υψηλού ή οτιδήποτε, δεν είναι αυτό, παιδιά, απλά προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι και πάνω απ' όλα μας βοηθάει εδώ ότι, τέλος πάντων, στο πλαίσιο που βρισκόμαστε έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, τέλος πάντων, υπάρχει μια γενική, τέλος πάντων, απέτηση να το πει κανείς, ότι παιδιά, καλά τα λέτε, ξέρω εγώ τον Αντάλλο, δώστε μας λύσεις. Λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για λύσεις σε σχέση με την νομοθεσία απέναντι στον κορονοϊό, στους εμβολιασμούς και όλα αυτά, το πρώτο και βασικό, το οποίο ας πούμε ένας από τους σκοπούς αυτής της εκπομπής αυτός είναι στην ουσία, δηλαδή πέρα από τον κορονοϊό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα κυκλοφορεί. Ότι παιδιά, η πρώτη λύση και η βασική, ενημερωθείτε όσο περισσότερο γίνεται. Και όχι μόνο από εμάς, από όσες περισσότερες πηγές μπορείτε. Και με βασικό στόχο, όχι τόσο πολύ να φοβηθείτε, αλλά πολύ απλά να καταλάβετε ακριβώς απέναντι σε τι έρχεστε αντιμέτωποι. Οπότε η πρώτη βασική λύση αυτό είναι αυτή, ενημέρωση. Δεύτερη, αν θέλουμε να πάμε λίγο στο συλλογικό ή τέλος πάντων ένα επίπεδο πάνω, γιατί ατομικές λύσεις στο τι κάνει κανείς απέναντι σε μια νομοθεσία, σε ένα εργοδόρο κτλ. Δεν υπάρχουν, παιδιά. Και συγκεκριμένα, αν κάνουμε τώρα στατιστική με το δείγμα του ενός, η προσωπική περίπτωση του καθενός μας διαφέρει τόσο πολύ που αν πούμε κάτι για τον Τάσο, δεν είναι το ίδιο για τον Γιάννη, δεν είναι για το Χρήστο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι ατομικές λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ θέλω να την βρω, θα την σκαπουλάρω ή θα κάνω κάτι ή οτιδήποτε. Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση, αν θέλει κανείς να το δει σε επίπεδο λύσης, στον χώρο εργασίας, στο αντίθετο θέμα υποχρεωτικότητας, απόλυση, οτιδήποτε, ή να προσπαθήσει να οργανωθεί με συναδέλφους οι οποίοι έχουν τις ίδιες πεπιθήσεις. Τώρα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα, αλλά αν υπάρχει κάποιο
ας το πούμε, μια νομική διέξοδος, τόσο ώστε να μαζευτούν, που λέει ο λόγος, να μαζευτούν 3-4 άτομα και μοιραστούν τα έξοδα ενός δικηγόρου, να μπορέσουν, τέλος πάντων, αν όχι να απαλλαγούν από τα της νομοθεσίας, τουλάχιστον να φρενάρουν ή να σταματήσουν τον εργοδότη αν θέλει να τους απολύσει, γιατί δεν έχουν κάνει το εμβόλιο οτιδήποτε, αν υπάρχει, ας πούμε, τέτοιο θέμα. Ένα είναι αυτό. Θα μπορούσα να σας πω για τη ΓΕΣΕ ή τις οποιασδήποτε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα συγκεκριμένα δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν κανένα. Αλλά εδώ, ας πούμε, και στη Βρετανία, που μας έχουν ρωτήσει συγκεκριμένα και τα λοιπά, το κάτι που συνιστούμε και το σκεφτόμαστε και εμείς οι ίδιοι είναι ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να οργανωθεί κανείς στο ανάλογο συνδικαλιστικό χώρο στον οποίο ανήκει, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα της νομοθεσίας συγκροτημένα και με την υποστήριξη αυτών των θεσμών, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτός για το βραχυπρόθεσμο και τα λοιπά. Αυτό βέβαια στην ουσία δεν λύνει κάτι. Γιατί στην ουσία, αν σκεφτούμε αυτό που έχει γίνει, δηλαδή, ειδικά στην Ελλάδα, ότι πλέον υπάρχει ένα κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά, να μην επαναλαμβανόμαστε. Στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, θα ήταν κάτι άλλο, παιδιά. Απλά τώρα τους έχει κάτσει πολύ ωραία με τον κορονοϊό, γιατί είναι αόρατος ο χρόνος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείς να φοβερείς, να πεις, να κάνεις, να δείξεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, στην ουσία το αμέσως επόμενο επίπεδο, τέλος πάντων, σύγκρουσης είναι πολύ απλά η ανατροπή του παρόντος πολιτικού συστήματος στις χώρες που βρίσκεται ο καθένας, η αλλαγή του πολιτικού συστήματος, δεν αρέσκεται κανείς στην χρήση της λέξης ανατροπής. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή μιλάμε τώρα για στο γενικό πλαίσιο, η λύση είναι πολιτική, δεν είναι ιατρική, δεν είναι υγειονομική, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μιλάμε τώρα, παιδιά, τι θα γίνει, δηλαδή. Τέλος πάντων, το κοινό κρυολόγημα δεν θεραπεύτηκε ποτέ και δεν μπορεί να θεραπευτεί ποτέ για πολλούς τεχνικούς και πρακτικούς λόγους, να το πούμε έτσι. Οπότε δεν τίθεται θέμα να πεις κανείς, παιδιά, θα κάνουμε αυτό για να εξαλείψουμε τον κορονοϊό. Δεν γίνεται. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Οπότε το μέσο επόμενο είναι η ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό με γενική απεργία, με στάση εργασίας, με διαμαρτυρίες, με διαδηλώσεις, οτιδήποτε. Αυτό έχει να κάνει με τα γενή χαρακτηριστικά της κάθε χώρας και το πώς διαμορφώνει την πραγματικότητα εκεί, υπό πρακτικούς όρους. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, μέσω εκλογών αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ξεχάστε το, όποιος έχει αυτές τις ιδέες και ονειρεύεται ότι θα πάει να ψηφίσει και θα λύσει το θέμα του κορονοϊού και των λοιπόν άλλων προσωπικών ελευθεριών, οι οποίες έχουν χαθεί, την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και όλα αυτά. Και όταν λέμε απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, παιδιά, να τα λέμε, έχουν φτάσει στο επίπεδο, η Γαλλία μέχρι πρόσφατα, όταν ήθελε να μας κάνει το deal με τις μπελάρα, τις φρεγάτες κτλ., ήθελε να φτιάξει και ένα αυσταθμό στη Λίμνο. Έτσι, να έχει, ρε παιδί μου, με τη Frontex να έχει, ας πούμε, τη τήρηση των υδάτινων συνόρων της χώρας μας κτλ. Και όποιος θέλει να ξέρει, και όποιος θα πει, εντάξει, πήγανε στη Λίμνο και τι θα πάει να πει αυτό. Ωραία, ας πάει να διαβάσει την ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τι έκανε ο Ναύαρχος Κουντουριός και τα λοιπά, γιατί πήγε και απελευθέρωσε στη Λίμνο και μετά κατέβηκε και άρχισε να απελευθερώνει τα νησιά του Αιγαίου 1-1. Ήδη δεν έχουμε τον Δημήτρη μαζί μας, ας πούμε, να μας κάνει ένα σύντομο ιστορικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάει να διαβάσει κανείς αυτό, να καταλάβει τι είναι στη Λίμνος και τι σημασία έχει αυτό το νησί. Και παρόλα αυτά οι Γάλλοι μέχρι το Σεπτέμβριο λέγανε, παιδιά, να φτιάξουμε ένα ναύσταθμο στη Λίμνο, γιατί εδώ πέρα, που λέει ο λόγος, το πολεμικό ναυτικό τα τελευταία 50 χρόνια είναι φτιάξει ένα σταθμό στη Λίμνο. Το μόνο που έχει η Λίμνος είναι μια μονάδα κατευθυνόμενων πλημάτων και ένα ασλή. Αυτό είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Παρόλα αυτά, η Γάλλη σου λέει: Παιδιά, εμείς θέλουμε και ναύσταθμο εκεί. Εντάξει. Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή, σου λένε: Παιδιά, τα σύνορα δεν μπορείτε να τα φυλάξετε. Είστε πάτε σκύρια. Λες, αφήστε μας, θα το κάνουμε εμείς. Να, μπορούμε. Λοιπόν, για να λυθούν λοιπόν όλα αυτά, μιλάμε πια αλλαγή του πολιτικού περιβάλλοντος, κλιμάτος, άνθρωποι, του συστήματος, όπως θέλει να το πει κανείς. Βασικά, να το πούμε πολύ χοντρά, πρέπει να φύγουν αυτοί. Πρέπει να φύγουν αυτοί που είναι εκεί πάνω και να έρθουν άλλοι. Και όχι άλλοι άσχετοι, ουρανοκατέβατοι από το Σύριο ή οτιδήποτε, ή καινοφανείς αστέρες, παιδιά, ή ξέρω εγώ, κάποιοι μπορεί να ονειρεύονται ότι θα γυρίσει ο βασιλιάς και όλα αυτά. Όχι. Από τον κόσμο που θα αναδειχθεί μέσα από την ελληνική κοινωνία. Απλά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα. Και αν θέλει κανείς να το δει και λίγο πιο ειδικά, οπουδήποτε, παιδιά, πάντα οργανωθείτε. Δεν σας λέμε, ελάτε στο ΕΠΑΜ, αν και θέλουμε να έρθετε στο ΕΠΑΜ, δεν τίθεται θέμα, αλλά οπουδήποτε έχετε γνωστούς φίλους ή οτιδήποτε, πάντα οργανωθείτε κάπου για το εξής απλό λόγο. Όποιες θα είναι οι λύσεις του μέλλοντος, για να μην έχουμε τα γνωστά της μεταπολίτευσης, ότι κάποιοι σκεφτήκαν και ονειρευτήκαν κάποιες λύσεις για το λαό, εν τη απουσία του λαού, ο μόνος τρόπος για να μπορείς κανείς να επηρεάσει αυτό το πράγμα είναι να συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Για να μπορεί να επηρεάσει πώς και ποιες λύσεις θα βγουν μπροστά, θα τεθούν υπό ψήφιση, υπό συζήτηση ή οτιδήποτε, τουλάχιστον έστω και στη ζήμωση των ιδεών. Λοιπόν, αυτά που σε γενικές γραμμές και τα λοιπά, για πρώτον, καλό είναι, ας πούμε, τη στιγμή που υπάρχουν σχόλια και τα λοιπά, προσπαθούμε να τα απαντάμε και προσπαθούμε να τα βλέπουμε όσο μπορούμε, αλλά παιδιά, αυτή την εκπομπή την κάνουμε όσα σχολεία, οτιδήποτε. Δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους. Όλοι τρέχουμε πίσω από να, τρέχουμε για ένα μεροκάματο από εδώ από εκεί. Οπότε, να μας συγχωρείτε αν κάποια στιγμή φαινόμαστε ότι αργούμε ή δεν απαντάμε ή οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο παρά με το πόσο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, Χρήστο, αν ναι, βασικά για τους συναγωνιστές ή τους συμπατριώτες που ζητάνε λύσεις από εμάς, όπως το λες, εμείς προσπαθούμε να διεγείρουμε κάποιο προβληματισμό σε αυτά που συμβαίνουν και την εκπομπή αυτή δεν είναι καινούργια, την κάναμε και από παλιότερα. Κάναμε κάποιες πολιτικές αναλύσεις, είτε τουλάχιστον συζητούσαμε τα πολιτικά δρόμενα στην Αγγλία και στην Ελλάδα, με τι άλλο. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω μόνο, γιατί έχω πει πολλά περί ιατρικής και επιστήμης και τα λοιπά και επιστημοσύνης με τον κορονοϊό που έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα τα τελευταία 18 μήνες. Είναι αυτό, θα κρατήσω αυτό που είπες και που το λέμε συχνά και όλος όπως τελειώνει η εκπομπή. Η όλη η εργαλειοποίηση της πανδημίας είναι κυρίως πολιτική, επομένως η λύση θα είναι μόνο πολιτική. Δεν πάνε να βγαίνει ο Ιωαννίδης, δεν πάνε να βγαίνει ο Μπαχτή, δεν πάνε να βγαίνει ο Κούβελας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βάλαν το κεφάλι στο τουρβά και συγκρούονται με το σύστημα, ο Ζώης, ο Μπέχλης, ανάφερα σε μερικούς συναδέλφους ιατρούς οι οποίοι σάθηκαν στο ύψος τους και μάχονται με το σύστημα μέτωπο με μέτωπο, ο Μποντίκας και να μην ξεχάσω κάποιον τώρα τέλος πάντων, όλοι αυτοί που έχουν βγει. Εάν ο κόσμος δεν οργανωθεί έστω σε μια κρίσιμη μάζα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό και ο Παχτή, ας πούμε, προσπαθεί να πολιτικοποιηθεί και να κάνει κάποιο κόμμα. Και να ευλογήσουμε τα γένια μας, να μην το πούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή, εγώ στην Ελλάδα, μακάρι να βγει κάποιο σχηματισμό που να έχει καλύτερη οργάνωση και από τη συμμαχία που κάνει. Με τα συν και τα πλήν, με τις αδυναμίες που υπάρχουν σε ένα κίνημα που μεγαλώνει και δεν έχει από πίσω χορηγούς, για να μην ξεχνιόμαστε. Πρέπει κάπως να οργανωθείτε, είτε από την παρέα, στη γειτονιά, στη δουλειά, γιατί μόνοι μας δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε. Σίγουρα μπορούμε και μόνοι να παλέψουμε και ένα να αφυπνίσουμε και ένα να. Και αυτό μετράει. Αλλά για να έρθει διαφορά, μόνο όταν πολιτικοποιηθεί ο κόσμος αρκετά και καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει την Ελλάδα να ψηφίζει προδότες. Στην ουσία, πληρώνουμε τα τελευταία. Ίσως και 40 χρόνια, 50 στην μεταπολίτευση που ανεχτήκαμε αυτή τη λησοσημωρία στην Ελλάδα να κυβερνάει και να είναι μέσα στα πράγματα. Και από ό,τι βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία τσίπα, κανένα όριο. Φτάνουν σε ακραία φασιστικά όρια, σαν αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα με την εκδίωξη των υγειονομικών και έπεται πολλών άλλων ομάδων για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Δεν έχουν ούτε όρο, ούτε όσοι αυτοί που σας τα χρήματα στο δικό τους συμφέρον ξεπουλάνε τη χώρα, ξεπουλάνε ακόμα και τη μάνα τους. Δεν σου ενδιαφέρει τίποτα.
Επομένως, πολιτικοποίηση και οργάνωση, όπως είπε ο Τάσος, όπως λέμε και πολλές φορές, μόνο αυτό μπορούμε να δούμε. Ωραία, εμείς καταλαβαίνω, είμαστε σε πιο καλή μοίρα από ότι οι συμπατριώτες πίσω στην Ελλάδα, με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια με τα μνημόνια και με τη φασιστική κοινωνική δικτατορία που επιβάλλει αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο ολόκληρο και όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτά μπορούμε να πούμε από τη δικιά μας βαδιά. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματικά. Στηρίζουμε όσο μπορούμε απ' έξω, ηθικά, κάποια υλικά, όπως μπορεί ο καθένας. Αυτά. Λοιπόν, και περνώντας λοιπόν Χρήστο και την αλληλογραφία, έχουμε τα, ας το πούμε, τα παρελκόμενα του Brexit πάλι, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, βλέπω ότι κάποια άρθρα τέλος πάντων πώς μεταφέρεται κάπως η κατάσταση στη Βρετανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό γενικότερα, τα οποία εντάξει αυτή τη στιγμή είναι μέσω κορονοϊού και άλλων πραγμάτων, το βλέπω παίζει διαφορετικό το θέμα, αλλά αυτό που είχαμε πρόσφατα, αν παρακολουθεί λίγο τα πράγματα τα της Βρετανίας κανείς, είχαν αυτό ότι παιδιά, τέλος πάντων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ουσία δημιούργησαν ένα πανικό μόνα τους, τον οποίο μετά τον ανέφεραν ως είδηση, ο οποίος ήταν ο εξής και έχει να κάνει περισσότερο μάλλον με το ότι ο κόσμος τόσο είναι τόσο στρεσαρισμένος μέσα στο κορονοϊό και με το τι ακούει κάθε μέρα, πρώτη υπεραντιδρά στο οτιδήποτε. Βγήκε ένα, πριν μια εβδομάδα βγήκε ένα άρθρο, μάλλον βγήκαν κάποια άρθρα που λέγανε ότι παιδιά κάποια, ας πούμε, η BP, η Shell και τα λοιπά, σκοπεύουν να κλείσουν κάποια πρατήρια γιατί δεν έχουν οδηγούς να μεταφέρουν τα καύσιμα. Ή ξέρω εγώ, το ίδιο και κάποια από τα σούπερ μάρκετ εδώ, τα οποία πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Βρετανία έχουν και δικά τους βενζινάδικα σωματωμένα στο κτίριο και όλα αυτά. Και λέει, και ήταν το ερώτημα, μήπως λέει πρόκειται να ξεμείνουμε από βενζίνη, από καύσιμα. Λοιπόν, αυτό τώρα το πράγμα, αυτή η αρθογραφία, που ήταν στο μήπως υπάρχει πρόβλημα, συνδυαζόμενη με το ότι τέλος πάντων προσπαθούμε τώρα να αποσπάσουμε λίγο την προσοχή του κόσμου από τον κορονοϊό, έγινε επιτέλους, βγήκε στον αέρα το θέμα ότι λείπουν αρκετοί φορτηγατζίδες, έχουν αποχωρήσει του κλάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο, οι οποίοι τέλος πάντων ήταν και ορική βιτιοφόρων και λοιπόν άλλων, τέλος πάντων, και λοιπόν άλλων ειδών, και αυτό το συνδυάσανε ταυτόχρονα, δηλαδή σου λέγανε από τη μία υπάρχει θέμα με τα καύσιμα, από την άλλη δεν υπάρχουν φορτηγατζίδες, τι έχει γίνει ξέρω εγώ, και εδώ πέρα δυστυχώς ο κόσμος βρέθηκε σε μια φάση να λέει «Α, ωραία, δεν έχει φορτηγατζίδες, οπότε θα λήξουν αυτά, θα πάμε κι εμείς θέλος πάνω». Και στην ουσία πήγαν να πλακωθήκαν όλοι να πάνε και να φουλάρουν. Δηλαδή, κάτι το οποίο εμένα μου κάνει τρελή εντύπωση, επειδή δεν είχα υπόψη τη συγκεκριμένη αρθογραφία, δεν είχα παρακολουθήσει τις προηγούμενες μια-δυο μέρες ειδήσεις ή οτιδήποτε, πήγα, ας πούμε, να το πω κάτι έτσι, μια προσωπική σημείωση για να δώσω το περιεχόμενο εδώ, ότι συνήθως από την Παρασκευή τελειώνω από τη δουλειά, πάω και γεμίζω. Δεν θέλω πολύ, ξέρω, καμιά δεκαριά λίτρα βάζω, δεν είναι κοντά τέλος πάντων, απλά μου αρέσει να πηγαίνω, βάζω κάθε την Παρασκευή, αφού τελειώνω από τη δουλειά, πάω να φουλάρω. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, και συνήθως, επειδή τελειώνουμε κάτι στις 12.30 το μεσημέρι με την Παρασκευή, έχει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, είναι 4, έχει, ξέρω, 9 αντλίες στο συγκεκριμένο βενζινάδικο. Συνήθως είμαστε, ας πούμε, ένα αμάξι στην αντλία. Ή 5 αμάξια εκεί, ξέρω εγώ, σε όλο το βενζινάδικο. Δεν έχει ουρά, πας, μπαίνεις, βγαίνεις, εξυπηρετήσεις πολύ γρήγορα κτλ. Την προηγούμενη Παρασκευή, ξαφνικά είδα ότι και στις 9 αντλίες είχε τουλάχιστον 2 με 3 αμάξια ουρά. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Γιατί υπό κάποιες συνθήκες αυτό συμβαίνει
Έτσι κι αλλιώς, γιατί ας πούμε αν έχει κάτι τετραήμερα που υπάρχουν εδώ πέρα, τα λεγόμενα bank holidays που έχει Παρασκευή και Δευτέρα, εδώ, τη Λούφα δεν την, εδώ η Λούφα δεν γίνεται όπως στην Ελλάδα, εκ περιτροπής, εδώ είναι θεσμοθετημένη η Λούφα για το δημόσιο και τους υπολείπους. Σου λέει αφού έτσι κι αλλιώς, αφού υπάρχει μια αργία εκείνη Σαββατοκύριακο, θα σηκωθείς να φύγεις και Δευτέρα, δεν θα έρθεις, σου λένε. Οπότε στο βάζουμε όλο αργία και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι στην Ελλάδα λέει, έχουμε πολλές αργίες ή οτιδήποτε, και εδώ τα ίδια έχουν ή και περισσότερες. Λοιπόν, και έχει σε δύο φάσεις τέλος πάντων, περιμένει ότι θα έχει παραπάνω ο κόσμος στο Βεζινάκο, γιατί άλλο θα έρθει να φουλάρει να πάει στα Highlands, ξέρω εγώ, θα έρθει να φουλάρει να κατέβει κάτω στην Αγγλία, ξέρω εγώ, τα πάει κάπου με τα Max. Αλλά δεν υπήρχε, δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Μέσα Σεπτεμβρίου έχουν ανοίξει τα σχολεία, δεν έχουν ακόμα διακοπές ή το οτιδήποτε άλλο. Και ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός να πεις ότι «Α, ξέρω εγώ, είχε καλό, θα έχει, ξέρω εγώ, καλό Σαββατοκύριακο και τα λοιπά, θα μολυθούν οι Ιθαγενείς στα βουνά». Δεν ήταν αυτό, παιδιά. Και τέλος πάντων, με τα λίγα με τα πολλά, φτάνω σπίτι και το συζήτησα με τη γυναίκα μου. Τη λέω, τι έγινε, λέω, τι, να μου λέει έτσι και έτσι. Είδα και κάτι πρωτοσέλιδες και τις εφημερίδες μπαίνοντας μέσα στο Βεζινέδικο, αλλά έτσι που είδαμε, αλλά δεν έδωσα σημασία. Μπήκα, βγήκα, τέλος πάντων. Και λοιπόν, αφού τα λίγα με τα πολλά ήταν, ας πούμε, κανονικά μια ανοιχτή έγινε αυτό το πράγμα, μετά άρχισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και από τα δημόσια, το BBC, ιδιωτικά και το τύπο, να μιλάνε για την έλλειψη των καυσίμων. Και ότι η έλλειψη των καυσίμων δεν είναι πραγματική έλλειψη, αλλά προέρχεται από τις αγορές πανικού που κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, αφού, με άλλα λόγια, αφού έχετε μπριζώσει τον κόσμο τον κορονοϊό και τα λοιπά, όλοι είναι αγχωμένοι μέχρι εκεί που δεν μπαίνει και τα λοιπά, ήταν κάτι μικρό, δηλαδή ένα άσχετο πρόβλημα, κανονικά θέμα μιας συγκεκριμένης αλυσίδας, μάλλον μιας συγκεκριμένης εταιρείας, της BP συγκεκριμένα, και εσείς το αναγάγατε σε μείζον θέμα, ότι «Α, ξέρω εγώ, μήπως αυτό τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό». Και μετά σου λέει, ξέρω εγώ, γιατί πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Γιατί τον πανικοβάλλετε εσείς, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό, εντάξει. Αλλά κάτι που, τέλος πάντων, ανέδειξε η όλη ιστορία έτσι με πολύ άσχημο τρόπο. Με άσχημο τρόπο γιατί έγινε τώρα, ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, κάλλιστα να γίνει πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια. Ότι πολλοί κόσμοι που δούλευε φορτηγό άρχισε να, ειδικά μετά τον Brexit, τα ψηφίσει και τα λοιπά, που ήταν πολλοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαν να φεύγουν από την αγορά εργασίας, να γυρίζουν στις χώρες τους και να επιστρέφουν εκεί πέρα. Ή εδώ πέρα οι ντόπιοι, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, με το τι έχει γίνει με τις διάφορες καταστάσεις, σου λέει, κοίταξε, αν να βγάζω, που λέει ο λόγος είναι 5,5-6 λίρες ο βασικός, να βγάζω 9 με 11 και να οδηγάω φορτηγό, άσε, να πάω να βγάλω 9 και να δουλεύω στο σούπερ μάρκετ, στο Μόρις, να στηβάζω ράφια. Ούτε να ταλαιπωρούμε, ούτε τίποτα άλλο, ούτε και το καθεξής. Και στην ουσία το πρόβλημα άρχισε να γίνεται οξύ και εμφανές εδώ και τουλάχιστον 2,5 χρόνια πλέον. Και τότε το ανέδειξε κανένας, το παιδιά έτσι αυτό και τα λιώτικο. Κάτι έγινε, είχαμε ένα ωραίο πυροτέχνημα εδώ πέρα της κυβέρνησης, η οποία ήθιστε έτσι σε αυτά τα περίεργα. Σου λέει, παιδιά λέει, θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα επιμόρφωση, να το πούμε έτσι, και μετεκπαίδευση για πρώην στρατιωτικού και πρώην καταδίκου. Όποιο θέλει να πάει να εκπαιδευτεί δωρεάν, να πάρει, ας πούμε, αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα, το 5η κατηγορία, το ΕΕ, την άδεια, για να μπορεί να οδηγάει φορτηγό. Και αμολυθείτε, ξέρω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, σου λέει προς το παρόν, λέει, για να καλύψουμε τις ελλείψεις μέσω χειμώνα και τα λοιπά, όλα αυτά, θα δώσουν 10.000 βίζες έκτακτης έκδοσης για να έρθουν να δουλέψουν κάποιοι οδηγοί φορτηγών εδώ. Εντάξει, τώρα αυτό. Πάντως, Τάσο, δεν μπορώ να εξηγήσω, μάλλον μπορώ να το εξηγήσω, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση του κάνει επίτηδες σε αυτό το πράγμα. Το αρχίζει να του αφήνει να συμβαίνει χωρίς να κάνει τίποτα.
Γιατί ας πούμε το έχουμε δει και σε άλλους τομείς, εντάξει, αυτό το πράγμα, και μάλιστα με συστηματική δρομολόγηση. Να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είμαι τα χρόνια στην Αγγλία, ότι το 8 το 9 άλλαξαν μέσα σε μια, προτού καν το Brexit και όλα αυτά ούτε καν ψιθυρίζονταν σε εκείνη τη φάση, λοιπόν, αλλάξαν το 2009 τους κανόνες για τους μετανάστες, τέλος πάντων, σχετικά με τους γιατρούς. Λες και τους πίεσαν τόσο πολύ οι γιατροί που ερχόταν, ας πούμε, και δουλεύαν κανονικά και πληρώνουν εφορία και national insurance contribution, δηλαδή και ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Λοιπόν, αλλάξανε μέσα μια νύχτα, εκεί περίπου, θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, του Μάρτου, του Απριλίου, την άνοιξη του 9 ή του 8, γιατί ξαφνικά άρχισαν να βλέπουμε κενά στο σύστημα υγείας. Τι έγινε? Αλλάξανε οι νόμοι με τις μετανάστευσεις, οι μεταναστευτικοί, και είπαν ότι θα παίρνουν έναν Άγγλο ή Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα πάρουν έναν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χιλιάδες χιλιάδων συναδέλφων που δουλεύανε σε ένα μέτριο μισθό έως πιο κατώτερο, αλλά με δουλειές ευθύνης, και βουλώνανε πολλές τρύπες μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, αναγκάστηκαν και φύγανε γιατί δεν είχαν βίζα. Λοιπόν, και από τότε εκείνη τη χρονιά, θυμάμαι, εγώ πήγα το 5 στην Αγγλία, μέχρι το 8-9 δεν θυμάμαι να υπήρχαν κενά. Άντε καμιά συνάδελφος, πώς το λένε, που είχε λογοκυμοσύνης και τα λοιπά, υπήρχε ένα κενό, αλλά σχετικώς καλυβότανε. Μετά το 9 έγινε χαμός, δηλαδή ανθίσαν όλα αυτά τα πρακτορία, τα εξέβρεσης για να βουλώσουν στις τρύπες, να το πω έτσι λαϊκά, τόσα πολλά, και το κόστος του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκτοξεύθηκε. Γιατί όταν κάποιος έρχεται εμβόλυμος, επικουρικός, locum λέγεται αυτό στην Αγγλία, πληρώνεται παραπάνω. Εντάξει, το πρακτορείο που τον βρίσκει πρέπει να πάρει και αυτό μια προμήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, και κάποιες φορές, κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες που είχαν υποβρίζει και κάποια νοσοκομεία είχαν τεράστιες λίστες αναμονής κτλ., μιλάμε για τρελά λεφτά. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, μπορεί και τριπλάσιο το κόστος από το να πληρώνει ένα γιατρό, ο οποίος ήταν με μισθό και ήταν κανονικά εκεί. Και το άλλο που κάναμε πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, αλλάξανε πάλι τους νόμους, για να θυμίσω ότι 55% των γιατρών, των τουλάχιστον των ειδικών στην Αγγλία, είναι Ινδοί. Μα βάλουμε τους Πακιστανούς μαζί, και αυτοί που είναι δεύτερης γενιάς, πού να φτάσουν και 60-70%. Σε τέτοιο ποσοστό μιλάμε. Η Άγγλοι είναι μια μειονότητα αυτή τη στιγμή, που μόνο κάτι παλιοί έχουν μείνει. Όταν λέω Άγγλοι, Άγγλοι, ας πούμε, γηγενείς, ας πούμε, στην Αγγλία, ας πούμε. Ασταματήσανε να τους αφήνουν να φέρνουν τους γονείς τους, οι οποίοι γερνούσαν και χρειαζόταν κάποια φροντίδα να είναι στο σπίτι. Και δεν τους δίναν βίζα να έρθουν και φεύγαν ακόμη περισσότεροι από αυτούς. Έτσι σιγά σιγά το σύστημα, αυτά ήταν πολύ κεραία χτυπήματα, τα οποία δεν τα πήρε κανένας χαμπάρι, ούτε πήραν ποτέ δημοσιότητα. Τα νιώσαμε εμείς όντας στη δουλειά. Και οι μόνοι κερδισμένοι που ήταν αυτά τα πρακτορία. Αυτά τα πρακτορία εξέβρεσης. Και φυσικά ο Άγγλος, όπως λες, δεν πάει να δουλέψει μια δύσκολη δουλειά. Θα πάει στο γεροκομείο, δεν θα πάει στην ιατρική, δεν θα πάει στο να μαζέψει τις φράουλες που σαπίζανε τον προηγούμενο χειμώνα στα χωράφια της Αγγλίας. Δυστυχώς έχει μάθει στην ευκολία και στο επίδομα. Έτσι ακριβώς, και εδώ είναι το ένα από τα βασικά, τέλος πάντων, μια ιδιαιτερότητα της Βρετανικής κοινωνίας, τέλος πάντων, ότι όταν κουβεντιάζαμε τώρα που πες το 8 και το 9 με ένα συνάδελφο στη δουλειά, κάτι είχε σχολιάσει, μετά σου μου λέει έχουν έρθει 1 εκατομμύριο Πολωνοί. Του λέω, Ντάγκη, ναι, έχουν έρθει 1 εκατομμύριο Πολωνοί, του λέω, αλλά εδώ πέρα του λέω έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο στα επιδόματα. Οπότε του λέω, δηλαδή, εντάξει, ήρθανε μεν οι Πολωνοί, αλλά αυτοί ήρθαν και κάλυψαν τρύπες εδώ πέρα στην αγορά εργασίας. Και παρόλα αυτά είσαι πάλι ένα μεγάλο κομμάτι της πάλεποτε εργατικής τάξης, το οποίο τους έχεις μέσα στα επιδόματα. Και το θέμα εδώ πέρα, παιδιά, δεν τίθεται θέμα τεμπελιάς, να το πούμε έτσι, με την κλασική έννοια. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο δύσκολο να το σπάσει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή, από τα μέσα του 70 μέχρι και τώρα, 40 χρόνια στην ουσία, έχουν μεγαλώσει 2 και 3 γενναίες ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν στη προσωπική τους αντίληψη και στην κοσμοθεώρησή τους, όσο πάνω πώς να το θέσω καλύτερα, ότι ξυπνάς το πρωί και πας στη δουλειά. Πας να κάνεις κάτι χρήσιμο, εν γέννη και όλα τα λοιπά, να πληρωθείς.
δεν το έχουν καν αυτό σαν εμπειρία ζωής. Δεν υπάρχει στον κοινωνικό, κοινωνικό τους κύκλο, στην ομιγυρή τους. Δηλαδή, κάποτε κουβεντιάζαμε με ένα συνάδελφο περί των... Τόσον, όλοι δικαιούμαστε κάποια επιδόματα εδώ πέρα, είτε μισθωτός ή άνεργος ή οτιδήποτε. Κάτι λέγαμε κάποιες φορές απαλλαγές. Και εντάξει, εγώ δεν είχα δώσει σημασία. Δεν ήταν και το τρολό πόσο, παιδιά, μην φανταστεί κανείς τίποτα, αμάν. Και μου λέει, να πάω το κάνεις έτσι αλλιώς τον Ατάλο. Λέω, εντάξει, δηλαδή, τώρα, μαθημένος όπως είμαι, μαθημένος από Ελλάδα, δεν είχαμε, ας πούμε, ποτέ εγώ την ιδιολήψη, ας πούμε, του επιδόματος. Τι είναι αυτό το επίδομα, ούτε καν το ανεργίας. Δεν είχα μάθει το επίδομα ανεργίας, εγώ είχα μάθει, δεν έχουμε δουλειά, πάμε δουλεύουμε μαύρα, δεν έχουμε αίσθημα, πάμε δουλέψουμε μαύρα, να βγει κανένα ψηλό. Δηλαδή, παιδιά, αυτό. Εδώ πέρα, είπαμε, έχει σχεδόν 40 χρόνια μια μεγάλη κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν έχει καμία τέτοια αντίληψη ότι πας, ξυπνάς το πρωί και πας στη δουλειά. Οπότε δεν τίθεται, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα τεμπελιάς, είναι θέμα, θέλει να το πει κανείς, εκφυλισμού, θέλει να το πει κανείς ιδρυματοποίησης. Ας το θέσει κανείς, ας πούμε, στο πλαίσιο το οποίο το καταλαβαίνει κανείς. Απλά είναι αυτό ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτό της αεργίας πλέον. Και μην ξεχνάμε, και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, εγώ να μην το ξεχάσω για να το τονίσω στους ακροατές μας, είναι το εξής, Χριστό, ότι οι άνθρωποι που στους οποίους αναφερόμαστε, που λέγαμε ότι έχεις 1,5 εκατομμύριο στα επιδόματα και είχαν έρθει 1 εκατομμύριο Πολωνοί, τότε έχουν φύγει αρκετοί λόγω Brexit και τα λοιπά, είναι ότι ο τρόπος ζωής τους, οι συνθήκες ζωής τους και τέλος πάντων γενικά με το πώς φροντίζουν τον εαυτό τους, δεν είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή μετά από κάποια χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα παξαρκίας, τα σηκώτια τους, με λόγω χρήσεων και καταχρήσεων. Οι οποίοι δηλαδή και να θες να τον βάλεις στη δουλειά, δεν μπορείς. Και να θες δηλαδή, και να θέλει ο άλλος να σου πει, αν εντάξει ξέρω εγώ να πάω να δουλέψω σε ένα γεροκομείο, να στηβάζω ράφια ή οτιδήποτε, δεν μπορεί. Πάντα. Το είχα δει χαρακτηριστικά σε... Ναι, όπως το λες, ναι. Έχει γίνει πλέον κατεστημένο. Λοιπόν, και όταν λέγανε, ας πούμε, κάποιοι που ήταν κατά του Brexit, λέει, παιδιά, θα έχουμε πρόβλημα το ένα το άλλο, υπό πρακτικούς όρους όντως θα είχαν πρόβλημα και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλά το θέμα ήταν ότι τότε, είπαμε, το Brexit, ας πούμε, το δημοψήφισμα τότε και η προεκλογική καμπάνια έγινε μέσω συνθημάτων και όχι συζήτησης και κάτι τόσο σοβαρό. Γι' αυτό πάλι εδώ μιλάμε για την ενημέρωση και το καθεξής, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο πράγμα που έγινε με το που βγήκε το αποτέλεσμα του Brexit είναι ότι σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, 4-5 εκατομμύρια hit στη σελίδα της Google τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από βρετανικά IP. Και συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα θυμηθήκατε να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των υστέρων. Και εκεί θα μπορούσα βέβαια αυτό, παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ότι βγήκε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το τι έγινε με τους μετανάστες και με τα λοιπά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που είπαν το χειριστούν δεν έχουν συνέστηση της πραγματικότητας, δεν έχουν δουλέψει με ροκάματο ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν τι είναι στη Βερικόκο. Δηλαδή, όταν η Τρούπη Πατέλη, εδώ υπουργός εξωτερικών, λέει, παιδιά, λέει, εμείς θέλουμε, λέει, κόσμο, λέει, που για να μείνετε στη Βρετανία πρέπει να βγάζετε πάνω από 45.000 και πάνω. Μεικτά. Ο καθένας. Όχι η σύζυγος και ο σύζυγος, αν είστε δύο. Ο καθένας. Και λες, α, δηλαδή αυτός που πάει και μαζεύει φράουλες, ας πούμε, στα Μέρι Μπέρι κάτω στο Κέντ, βγάζει 45.000 και μαζεύοντας φράουλες. Πλάκα μας κάνεις, κοπέλα μου. Και αυτό λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνέστηση τι συμβαίνει. Γιατί αν κανείς, ας πούμε, είχε πάει στις διάφορες εταιρείες συσκευασίας φρούτων στο Κέντ, που είναι τα μέρη στη Βρετανία με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια κτλ. Όπως έχει κάνει ο Μιλόν, το έχω δει, δηλαδή, δεν μιλάω θεωρία, το έχω ζήσει.
έτυχε να περάσουμε λόγω της δουλειάς να επισκεφθούμε μια τέτοια μονάδα και έβλεπε κανείς τον τοίχο που είχαν όλοι τις κάρτες, τα παιδιά που χτυπάγαν κάρτα τέλος πάντων, και κυριολεκτικά παιδιά, αν δεν, τέλος πάντων, επειδή λείπαν τα κυριλικά γράμματα από τα πολλά, από πολλά επίθετα και ήξερα ότι ήμουν στη Βρετανία, καταλάβαινα ότι εντάξει αυτό είναι, ήξερα που είμαι δηλαδή. Άμα υπό οποιαδήποτε άλλη συνθήκη μου το δείχνει κανείς σε φωτογραφία, θα έλεγα εντάξει, αυτό είναι κάπου στην Πολωνία, κάπου στη Ρουμανία, κάπου. Δεν είναι δηλαδή. Μέσα στα 100 ονόματα που είχε ο τείχος, ήταν 3-4 που ήταν Βρετανών. Και αυτοί ήταν κάτι επιβλέποντες, επιβλέποντες βάρδιες κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι που βγάζαν τη δουλειά ήταν τα παιδιά από το Ανατολικό Μπλοκ. Λοιπόν, τώρα. Νομίζω πάντως, Τάσο, αν δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό, μια δική προσωπική άποψη, καλλιεργήθηκε όμως και ένας εκφοβισμός σε αυτούς τους ανθρώπους. Ενώ στην ουσία μπορούσαν να μείνουν αν θέλανε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, κάποιες που ήταν για κάποια χρόνια, έδωσε ας πούμε την ευκαιρία να κάνουν φυσικά αίτηση με κριτήρια κτλ. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Και μιλάω για τον αδερφό μου, ας πούμε, που ήταν ήδη 6 χρόνια. Και μπορείς να μείνεις χωρίς να πάρεις, ενώ ήσουν πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρώτερο καθεστώς, μπορούσες να κάνεις αίτηση και να μείνεις. Αλλά καλλιεργήθηκε ένας πανικός, μια ξενοφοβία από κάποιους, γι' αυτό και οι άνθρωποι πιστεύω φύγανε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Όχι, συμφωνώ Χρήστο, και εδώ έρχεται αυτό που λέγα πριν για τα κριτήρια της Πατέλ που τα 45.000 μετά που πέταξε. Το είχε πετάξει κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι παιδιά αυτοί που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη αυτοί μπορούν να μείνουν. Αλλά λέει στο μέλλον, λέει, αν ποιος θέλει να έρθει, ξέρω, θα πρέπει να, ξέρω, να βγάζει τόσα. Και επειδή τα λέγανε ταυτόχρονα, πολλοί κόσμος και πάνω στο όλο άγχος τέλος πάντων, σου λέει, α, πρέπει να βγάζω τόσα, δεν βγάζω, θα με διώξουν. Και λες, όχι, δεν είναι έτσι, όπως είπες, Χρήστο, μπορούσε κανείς να κάνει την αίτηση να μείνει και όλα αυτά. Αν είχε πολλά χρόνια και το καθεξής, αλλά αυτές οι ήξεις αφήξεις της κυβέρνησης, δηλαδή, το που μου ξαναπεί, πήρε 5 χρόνια, μας πήρε ένα χρόνο εδώ πέρα στη χώρα να γράψει ένα γράμμα, ότι παιδιά, εμείς βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα περίεργα με το μεταναστευτικό, γιατί πολύ απλά ήθελαν να ικανοποιήσουν τους που ψήφισαν τον Brexit, τους σκληροπυρηνικούς που θέλουν να φύγουν μετανάστες. Και παρόλα αυτά έπρεπε να καλύψουν και τους άλλους που λέγανε ναι, να φύγουν μετανάστες, αλλά εμείς τι θα κάνουμε σαν τομείς της οικονομίας που βασιζόμαστε στο ξένο εργατικό δυναμικό. Α, η προσπαθούσε δηλαδή να κρατήσει και το σκύλο χορτά του και την πίτα ολάκερη. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και κάπου πολλοί κόσμος τα είδε τέλος πάντων μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Λέει, εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, τα μαζεύω και φεύγω. Και λογικό είναι, δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να δεν είναι κάτι με το ή κάτι, ότι έγινε κάτι υπερβολή. Εντάξει, κάποιοι που μείναμε, ξέραμε τέλος πάντων, ο Μιλών ήξερα ας πούμε στο δικό μου τον κλάδο, ότι όπως είπα και εσένα, η Ιθαγενή εδώ πέρα που μου έλεγε τα δικά του, λέω, κοίταξε μεγάλε, εντάξει, κανένα πρόβλημα, συμφωνώ με αυτά που λες, είναι εξαιρετικό, αλλά του λέω αυτή τη στιγμή, στο χώρο μας εδώ που είμαστε, ας πούμε, στο χώρο εργασίας, δείξε μου έναν τόπιο που μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ, με τον τρόπο που την κάνω, με. Μου λέει, δεν μπορώ, δεν το ξέρω δεν μπορείς. Γιατί, τέλος πάντων, εδώ πέρα τουλάχιστον πολλές δεκαετίες, όσα παιδιά τέλος πάντων είχαν κάποια έφεση, και ας πούμε αυτό που λένε τα παίρνουν τα γράμματα, τους λένε, πήγαινε, γίνε λογιστής, κάνει οικονομικά, το να τ' άλλο. Τις υπόλοιπες δουλειές άστες. Οι υπόλοιπες δουλειές πέσαν στο κενό, οι υπόλοιποι ήταν στα επιδόματα και έχουν τώρα, ας πούμε, σοβαρά κενά στην οικονομία τους. Αυτά. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Λοιπόν, Χρήστο, να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Καλησπέρα σας. Η εκπομπή κάπου εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Ο Χρήστος και ο Τάσος στην παρέα. Χρήστο, τώρα μιας και θα πιάσουμε τα του κορονοϊού, από ό,τι βλέπω καλά, μάλλον καλά πιάνει το παρασύνθημα ότι όλοι προσπαθούμε τώρα να ξεπλύνουμε τις αμαρτίες των εμβολίων, ότι παιδιά όλα καλά τελικά με τα εμβόλια, δεν έχουν παρενέργειες, δεν έχουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι παρενέργειες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τα εμβόλια της γρήπης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα καλά. Καλά το πιάνω ή κάπου, ας πούμε. Εννοείς με το εμβόλιο της γρήπης ή η νόσηση. Με το εμβόλιο. Νομίζω ότι τα δεδομένα από το ΒΑΕΣ, αν μη τι άλλο, δείχνουν εντελώς το αντίθετο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μετά από 10 μήνες εμβολιασμών, τόσες παρενέργειες αναφερόμενες στο σύστημα αυτό, που δεν είχαμε τα τελευταία 30-40 χρόνια από όλα τα εμβόλια. Και μόνο αυτό έπρεπε να δίνει ένα τεράστιο, πώς το λένε, να χρούει ένα κόδωνα κινδύνου τεράστιο, ας πούμε, και να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Και να θυμηθούμε ότι το CDC, αυτό το Vaccine Adverse Events Reporting System, αυτή η βάση δεδομένων για να αναφέρω ότι παρενέργειες, γράφει σε μια λεζάντα εκεί ότι περίπου το 1% λέει αναφέρεται από αυτά που συμβαίνουν. Ωραία, για να μιλήσουμε λίγο έτσι ορθολογικά, αυτές οι αναφερόμενοι θάνατοι και παρενέργειες δεν είναι πιστοποιημένες, να το πω έτσι, εντάξει. Να είναι τόσες πολλές που ακόμα και ένα αρκετό ποσοστό από αυτές να μην είναι πιστοποιημένες, να είναι λάθος ή να υπάρχει κάποιο άλλο, κάποια αιτία, και μόνο αυτό πρέπει να έχει σταματήσει. Πώς το λένε, οι εμβολιασμοί τουλάχιστον να έχουν ανασταλεί για κάποιο χρόνο μέχρι να δούμε τι γίνεται και πώς υπάρχει. Και τουλάχιστον να περιορίζονταν μόνο στους υψηλού κινδύνου, όχι μαζικά στον πληθυσμό. Και τώρα πάμε, ας πούμε, για τα παιδιά, ήδη η Pfizer, ας πούμε, δεν έχει όριο κανένα, ας πούμε. Και γιατί να έχει, αφού της δίνουν το περιθώριο, πάει τώρα να πάρει άδεια 5 με 11 χρόνων. Μέσα στον Οκτώβριο θα το δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου που γράφουν την εκπομπή, 5 με 11 χρόνων θα δώσει. Το κινέζικο σε κάποιες χώρες δίνεται, ασχέτως άμα είναι συμβατικές τεχνολογίες και πιθανότατα και μόνο άλλο, εγώ λέω, αλλά δεν ξέρω, μιλάτε, σταματάσετε σε 2 χρόνια από τώρα, εντάξει, ολοκληρώνονται, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουν ξεχάσει και τα βασικά ακόμα. Μελέτη φάση 3, τέλη 3 χρόνια. Και μετά βλέπουμε αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας και επιστήμης. Τέλος πάντων, και παλιότερα με μία μόνο παρενέργεια ή και θάνατο, αν μη τι άλλο, γινόταν χαμός. Σε οποιαδήποτε σκεύασμα ή φάρμακο το οποίο ήταν μέσα στη φάση 3, σταματούσαν τα πάντα, όχι μόνο στο κέντρο που γινόταν, παντού. Παντού, αν υπήρχε πολυκεντρική μελέτη, ας πούμε, παγκοσμίως, σταματούσε παντού μέχρι να αναφερθεί, πέραν όλοι οι email, γιατί συμμετείχα σε τις κλινικές μελέτες και έβλεπαν όλοι οι email ότι έγινε αυτό εκείνο. Παίρνουν email, ας πούμε, για κάποιες διαδιάρειες, ας πούμε, για εμετό, για ένα φάρμακο το οποίο, για τα φάρμακα που κάνω εγώ, συνήθως έχουν τελειώσει τη φάση 3, είναι στη φάση 4. Εδώ μιλάμε να έχει τελειώσει ούτε η φάση 3. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα email του Γίντον, του Mike Γίντον, που έχουν πει ήταν πρώην επιστημονικό τέλεχο τη Pfizer πριν από 10 χρόνια, στο MHRA, αυτό το ευαγέ ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου, που κάποτε του είχα μια υπόλοιψη, εδώ και από τον Δεκέμβρη και μετά έχω χάσει κάθε υπόλοιψη. Εκεί μέσα μετά που βλέπω τη σαπίλα και πόσο διεφθαρμένη είναι, που πρώτη-πρώτη στηρίξανε την επίγουσα άδεια αυτών των πειραματικών εμβολίων. Ο Μάικλ Γίντον είναι γνωστό. Και προσπαθεί μέσω να τους κάνει μια ερώτηση από τον Ιούλιο τώρα τι γίνεται με την κίτρινη κάρτα, τι γίνεται με τις παρενέργειες. Και αυτοί προσπαθούν συχνά πυκνά να το βάλουν ένα πολύ μεγάλο email εκεί για να μην χάνουμε και χρόνο. Υπάρχει μια απάντηση που πήρε 2 μήνες να απαντήσει ο ΕΟΦ της Αγγλίας. Τέλος πάντων, είπε εκεί κάτι για αοριστικολογίες και δεν απάντησε στην ουσία σε αυτά που ζητούσε ο άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι, όπως το λες, το μαύρο γίνεται άσπρο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο του Ιαννίδη, το οποίο αναδημοσιεύθηκε στην Ξαστεριά, στο δικό μας το website, και το οποίο η πρώτη του, όπως το λένε, ήταν σε ένα tablet magazine, έτσι λέγεται, tablet mag, ένα blogspot, και το οποίο αξίζει κάποιος να διαβάσει, είναι στο website της Ξαστεριάς, το τίτλο «Πώς η πανδημία αλλάζει τα πρότυπα της επιστήμης». Και είναι μερικά τα παραδείγματα που έχουμε αναφέρει. Ποτέ άλλοτε σε κλινική φάση 3
δεν γινόταν τόσες πολλές παρενέργειες και δεν σταματούσε. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόσο γρήγορα σε κανένα άλλο εμβόλιο με μόνο 6 μήνες δεδομένα και να παίρνουν και να γίνεται μαζικά σε δισεκατομμύρια πληθυσμό. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον Κέρτς, ο οποίος μίλησε στην Επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες εμβολιασμών του CDC και που καταψηφίστηκε, εντάξει, η επαναληπτική δόση 16 εναντίον 2 ψήφων και έλεγε ότι υπήρχε 5 φορές παραβίαση του πρωτοκόλλου στην πειραματική ομάδα και όχι στην ομάδα πλασίμπο, που και αυτό το πράγμα υπήρξε ψηλά γράμματα, όπως να είμαι στις λεπτομέρειες μου ο διάβολος, και στη δημοσίευση που έκανε η Pfizer από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αυτό το πράγμα είναι σκάνδαλο, ας πούμε. Να υπάρχει 5 φορές παραβίαση των πρωτοκόλων στην πειραματική ομάδα από τις πλασίμπο, αλλά κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι. Ο Πίτερ Ντόση, τους είπαμε ξανά αυτούς κτλ. Ανήθεις με γραφειρό τρόπο, γιατί χειρίζεται και την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ καλά, λέει ότι πόσα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, εκεί που η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων, η αμφισβήτηση, ο κοινοτισμός, το έχει εκεί πέρα μια έννοια, ας πούμε, ότι πρέπει όλοι να το βλέπουμε από διάφορες γωνίες και να λέμε τη γνώμη μας και έτσι μόνο μπορούμε να βρούμε την αλήθεια, ας πούμε, ή να ο καθένας όταν υπάρχει μία άποψη και αυτή μόνο υπάρχει και τίποτα άλλο και όλοι οι άλλοι να καταδιώκονται και να διώκονται. Βλέπουμε στην Ελλάδα τι γίνεται με τον Κούβελα, ο οποίος είναι και βουλιασμένος ο άνθρωπος, εντάξει, στο κάτω-κάτω της γραφής. Έχει πέρασει και έχουν μέσα και το ποινικό πλαίσιο, τον ποινικό νόμο, τον κώδικα. Γιατί σου λέει, παιδιά, τους αρνητές των εμβολίων κτλ. Ότι, παιδιά, δεν μπορείς πλέον νόμιμα να πεις κάτι για ενάντια στα εμβόλια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εμείς ευτυχώς είμαστε εκτός Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μας τρώει κανένα στην Αγγλία και μας πιάσουν. Εντάξει. Αλλά το. Πλάκα. Το τραγικό τη υπόθεση είναι το εξής, ότι έστω. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά να δεχτούμε. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, αυτά τα εμβόλια είναι σχετικά ασφάλεια. Ας πούμε, σαν υπόθεση εργασίας. Μόνο το γεγονός ότι δεν, όπως είπες, δεν διερευνούνται οι παρενέργειες, τα πότε προέρχονται, ποια είναι η αλληλεπίδραση και όλα αυτά, ο καθένας μετά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δηλαδή, και εντάξει να είναι τα εμβόλια που λέει ο λόγος, και εντάξει να ήταν που δεν είναι, αλλά και να ήταν εντάξει. Μόνο το γεγονός ότι δεν διερευνούνται αυτά τα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να βγει, να πει, ξέρεις τι, α, υπάρχει θέμα ή οτιδήποτε. Και αυτό το, όπως είπες στην απάντηση του Ματσέρη, ότι σου λένε στον άνθρωπο ότι κοίταξε, ναι, παρενέργειες δεν είναι πολύ περισσότερες, είναι λογικό να έχουμε περισσότερες παρενέργειες γιατί είναι μαζικό το πρόγραμμα του εμβολιασμού, οπότε εμβολιάζονται πολλοί κόσμος, οπότε λογικό να έχεις περισσότερες παρενέργειες. Το πάνε, ας πούμε, αθρηστικά, ότι εμβολιάζει 1.000, θα έχεις τόσες παρενέργειες. Εμβολιάζει, ξέρω εγώ, 1.000.000, θα έχεις πολύ περισσότερες παρενέργειες και ούτω καθεξής. Το οποίο, εντάξει, ας πούμε, είναι λογικό φανές, αλλά το ζήτημα είναι αυτό, ότι αυτή τη στιγμή όποιος βγαίνουν διάφοροι δικοί του χώρου και λένε, ας πούμε, ότι βλέπουν στο εμβόλιο, σημαίνει αυτό με τα εμβόλια, σημαίνει αυτό εκείνο το άλλο, τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι άνθρωποι, παρότι είναι ειδικοί, τόσο έχουν όλοι τόσο μικρό δείγμα μελέτης, όλοι, που είτε όσοι είναι υπέρ, είτε όσοι είναι κατά, και οι μεν και οι δε, έχουν όλοι τόσο μικρά δείγματα μελέτης, που τσάσπαν, μπορούν τσάσπαν, να κάνουν κάποια πριν και μετά, να το πούμε, πώς ήταν το σώμα κάποιου πριν και μετά το εμβόλιο, να το πούμε έτσι, που κανένα συμπέρασμα δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι ασφαλές. Όπως είπα, έχει καταρριφθεί πάλι μια βασική συνθήκη οποιασδήποτε φάσης 3 οποιοδήποτε σκευάμενου φαρμάκου. Δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου έχει εξαφανιστεί, γιατί εμβολιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τους εμβολίασαν. Όμως δεν υπάρχει σύγκριση. Τουλάχιστον στα άτομα που είναι μέσα στη μελέτη, ας πούμε. Και εννοείται συνεχίζει ακόμα, εντάξει. Εννοείται ότι έχουν φαρμακοεπανακρύπτυση. Ο άλλος, τα δισεκατομμύρια του κόσμου που εμβολιάζονται, δεν ελέγχονται. Κανένας δεν ελέγχεται από αυτούς. Ούτε δειγματοληπτικά δεν ελέγχονται τι συμβαίνουν. Όποιος αναφέρει κάτι, το ανέφερε.
με την κίτρινη κάρτα. Καλά στην Ελλάδα που το ξέρουμε, η κίτρινη κάρτα. Ποιος τολμάει τώρα, ειδικά με αυτό το καθεστώς φασισμού, να αναφέρει ούτε για πλάκια. Και να θέλει να αναφέρει, το σκέφτεται χίλιες φορές να αναφέρει. Γιατί θα πέσουν απάνω να το φάνε. Ας πούμε, σκέψου, ας πούμε, σε αυτό το καθεστώς εκφοβισμού. Δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου. Επομένως, αμέσως η μελέτη δεν είναι τυφλή, δεν είναι ελεγχόμενη. Έχουν καταρριφθεί βασικές συνθήκες. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο του σπάσου, λέει ο άλλος, πήγαινε κάντε. Και λες, όχι. Και το θέμα είναι αυτό ότι αν είναι κάποιος αρνητής των εμβολίων γενικά εκπεπιθύσεως, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει να κάνει εμβόλιο. Οποιοςδήποτε άλλος που είτε έχει εκβιαστεί, είτε έχει εκφοβιστεί, οτιδήποτε μπορεί να πάει να κάνει το εμβόλιο. Λογικό είναι, είπαμε. Σε δείξη του καθενός διαφέρουν σημαντικά. Αλλά από την άλλη μεριά, λες, παιδιά, εντάξει, εσείς δεν ξέρετε πώς δουλεύει, δεν ξέρετε καν πώς δουλεύει το εμβόλιο. Μιλάμε για μια ασθένεια που ο καθένας ξέρει ότι είναι αυτό την προσωπική του υγεία, όμως λες, δεν με αφορά. Οπότε, γιατί να το πάνε το παίξω μονάζιγα. Δηλαδή, κυριολεκτικά, άμα δείτε παραδείγματος χάρη τις πιθανότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κίτρινης κάρτας στη Βρετανία. Να πάθει, ας πούμε, για να νοσηλευτεί μέσω του κορονοϊού, λόγω κορονοϊού, να πάθει κάτι σοβαρό και να χρειαστεί νοσηλεία, δεν μιλάμε για θάνατο, για νοσηλεία. Από κάποια επιπλοκή του εμβολίου είναι 1/100.000. Μια μισή, ξέρω εγώ, αν το δει κανείς, ας πούμε, το κλάσμα είναι 1,2, 1,3, ανάλογα ποια δεδομένα θα πάρει κανείς. Λοιπόν, οπότε έχω ένα, δηλαδή κάποιος μπορεί να πει έχω 1,2% να πάθω κάτω από το εμβόλιο. Έχω 0,1% να πάθω κάτω από το εμβόλιο και έχω 0,1% να πάθω κάτω από τον κορονοϊό. Οπότε ο απόλυτος κίνδυνος είναι ελάχιστος. Ο σχετικός κίνδυνος μεταξύ των δύο πραγμάτων, μεταξύ του κορονοϊού και του εμβολίου, είναι ίδιος. Όχι μόνο ο ίδιος, όπως είδαμε από τις παρουσιάσεις που βάλαμε τα link την προηγούμενη εβδομάδα, στην ίδια αυτή τη δημόσια διαβούλευση που έκανε η Επιτροπή Εμβολιασμού του CDC, από ό,τι φαίνεται, για να σώσουμε ένα, πρέπει να σκοτώσουμε δύο. Ξεπερνάει πλέον αυτή τη σχέση ωφέλους και ρίσκο. Που σε κάποιες ομάδες, για να λέμε τα πράγματα, τα λέμε όλα, ας πούμε, ίσως σε κάποιους ανθρώπους που είναι 70-80 χρονών και έχουν συνωσιρότητες, εκεί στο εμβόλιο. Να, το όφελος του, το πιθανό λέω, γιατί δεν έχω τελειώσει τις μελέτες, να υπερισχύει του ρίσκου του που είναι ακόμα άγνωστο. Ίσως εκεί, όταν ο άνθρωπος ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ ισχυρό ρίσκο να πεθάνει από κορονοϊό, σύμφωνα με τη μελέτη του Ανίδη που δημοσιεύτηκε πριν ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 20, στην εφημερίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, είναι περίπου οι νόσεις από τον κορονοϊό στο γενικό πληθυσμό, ειδικά κάτω των 70, χωρίς τις συνωσιρότητες, είναι περίπου αυτός της γρήπης. Επομένως, γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε, καταψηφίζει η Επιτροπή Εμβολιασμού μετά από τη δημόσια διαβούλευση και όλο αυτόν τον κόλαφο που παρουσιάστηκε, ας πούμε, 16 κατά και 2 υπέρ της αναμνηστικής δόσης, και βγαίνει ο διευθυντής του CDC, ο τύπος. Δηλαδή ακυρώνει την Επιτροπή Εμβολιασμών του CDC και λέει θα τους κάνουν πάνω από τα 65 και αυτοί που είναι στα γεροκομεία και αυτοί που είναι σε ειδικές ομάδες, και βγαίνει και ο Biden, ο Μέγα Ιολόγος με το Φάουτσι, ας πούμε, λοιπόν, και λέει θα κάνουν όλοι, θα κάνουν και η Σαουδική, θα κάνουν και εκείνοι. Δηλαδή ο Ντράγκη βγαίνει και λέει θα κάνουν όλοι στην Ιταλία, ο άλλος φασίστας εκεί πέρα, ας πούμε, ο Μητσοτάκης ο δικός μας, και δεν σταματάει αυτό το πράγμα, εντάξει, πάμε για τα παιδιά τώρα. Πάμε για τα παιδιά, και το έχω πει χίλιες φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε μυοκαρδίτιδες, ειδικά στα αγόρια και στους νέους άντρες. Και τι δεν έχουμε, μα γιατί να κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο μια νόση από τον κορονοϊό είναι απειροελάχιστος ο κίνδυνος τους. Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα στην Αγγλία, με τεράστια δεδομένα ανά τη χώρα. Και συγκρίναν ακόμα και τη θνητότητα στους 19 ετών από κορονοϊό, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος. Και είπαν το δεύτερο κύμα κιόλας επειδή υπήρχαν μεταλλάξεις, το αλφα βάρια, ας πούμε, και τα λοιπά. Το δέλτα βγήκε μετά, γιατί αυτή η μελέτη είναι Ιανουάριο του 20 με Ιανουάριο του 21. Τέλος πάντων, είχαν χαλαρώσει μέχρι τον Δεκέμβριο αρκετές, ας πούμε, από τους περιορισμούς, και πάλι δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύματος.
και η νοσηρότητα και η θνησιμότητα στους ανθρώπους κάτω των 19 ετών ήταν σχεδόν τίποτα, απειροελάχιστη, ειδικά με αυτούς που δεν είχαν, πως λένε, νοσηρότητες. Να ξαναθυμίσω την άλλη μελέτη που δεν έχουμε πει, σε 12 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό παιδιών στην Αγγλία είχαμε περίπου 1 στα 2,5 εκατομμύρια θανάτους. Σχεδόν, δεν λέμε για μηδέν, σχεδόν μηδέν. Ποιος ο λόγος να βουλιαστούν αυτά και να υπάρχει όλη αυτή η φαγωμάρα μόνο και μόνο γιατί η Pfizer πρέπει να βγάλει τα δισεκατομμύρια της στο σωματιστήριο. Αυτός είναι ο πιο ήπιος λόγος και πόσοι άλλοι μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να συζητάμε για πολλή ώρα. Έτσι ακριβώς, αλλά όχι. Και εδώ στην ουσία, αν θέλει κανείς να εστιάσει λίγο στο ότι, σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται περί πολιτικής απόφασης, δεν μιλάμε, δεν πλέον το όλο θέμα έχει ανακοινηθεί, είναι κυριολεκτικά μόχλος κοινωνικής μηχανικής πλέον, δεν έχει να κάνει τίποτα με την προστασία της υγείας του πληθυσμού, γιατί σου λέει πλέον, όλοι το λένε, και άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί και άνθρωποι που είναι υπέρ των εμβολίων ή οτιδήποτε, σου λένε, εντάξει, και να έχεις κάνει το εμβόλιο, πάρα μπορεί να το κολλήσεις, πάρα μπορεί να το μεταδώσεις. Πλέον αυτό έχει γίνει παραδοχή. Ευρέας απόκρισης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που θα του πεις εμβολιασμένο σημείο και να σχολιάσει πάνω στο και να του πεις ότι κοίταξε, εντάξει, με είσαι εμβολιασμένο, κανένα πρόβλημα, αλλά και εσύ μπορεί να το κολλήσεις και μπορεί να το μεταδώσεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, λίγος κόσμος θα σου πει, θα αντιλέγεις αυτό, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτή η τρελή προστασία που μπορεί να προσφέρει αυτό το εμβόλιο, όπως το διαφημίζαν ότι 90% αποτελεσματικό ή οτιδήποτε. Δεν είπα αυτό, δεν υφίσταται πουθενά. Πόσος κόσμος είχε εμβολιαστεί και τώρα που μπαίνουν, έχουμε κρύα, τα παιδιά πάνε στο σχολείο, όλα αυτά κτλ. Πόσος κόσμος πάει και κολλάει. Ας πούμε, εγώ που ξέρω, δεν παθαίνουν τίποτα οι εμβολιασμένοι παρεμπιπτόντως, παιδιά. Μην καλό να το τονίσουμε και αυτό. Με τη μικρή στατιστική που μελέτη που έχω κάνει εδώ πέρα στο χωριό, η οποία είναι κάκι στις ποιότητες, εννοείται, δεν το αναφέρω ως απόδειξη του οτιδήποτε, απλά ως ένδειξη, ότι οι περισσότεροι που ήταν εμβολιασμένοι κολλήσανε κορονοϊό τώρα ή οτιδήποτε και βγήκαν θετικοί στα τεστ και όλα αυτά. Εντάξει, το περνάνε όπως θα το περνούσαν έτσι κι αλλιώς. Άλλος έγινε ένα βήχα, άλλος έγινε λίγο κρύωμα, λίγο κάτι δέκατα, μια-δυο μέρες και περνάει. Αυτό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι βγαίνουν κάποιες χώρες σαν την Νορβηγία, ας πούμε, πλέον, από την προηγούμενη Παρασκευή και επίσημα αναφέρουν ότι ο κορονοϊός πλέον επαναταξινομείται σε ένα ιό που μείνει σαν την κοινή γρήπη και τελειώνουν τα πάντα. Η Δανία νομίζω ακολουθεί τα ίδια, η Σουηδία πάντα ακολούθησε ένα πιο σοβαρό μοντέλο και εκλογικευμένο και δεν είχε πρόβλημα. Μπορεί να το δει καθένας για τους ανάτους να μπει μέσα στο One World Data και να του δει. Και από την άλλη έχουμε το άλλο παράδειγμα, ακριβώς το αντίθετο, ας πούμε, το άλλο άκρο. Έχουμε ένα λαό ο οποίος ήταν ένα ζωντανό εργαστήριο, όπως είπε ο μόχθης κόστος ο Μπουρλά της Pfizer. Μιλάμε για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν τους αφήνουν ήσυχο, τους ζητάνε τρίτη δόση και τους ζητάνε και τέταρτη. Και οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, όπως λέει το συγκεκριμένο site από το μαντάντο απ' έξω. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον ευελπιστώ, αλλά κάθε χώρα έχει τα δικά της, κρατάτε πόσες αντιστάσεις έχει ο λαός και πόσο καθήκε, πώς να το πω, φασίστες, πουλημένοι, πόσα, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω, είναι η πολιτική τους και η κυβέρνησή τους, όπως είναι η δικιά μας δυστυχώς, με τον Γκούλη, και πόσο τα φασιστικά θα επιβάλλει η υγειονομική διδακτορία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι πρώτες, ας πούμε, στις χώρες στην Ευρώπη, είναι πιο χειρότερες, είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία, που επιβάλλουν αυτή την υγειονομική διδακτορία με το χειρότερο τρόπο. Τώρα η Γερμανία έπεσε λίγο πίσω, γιατί γινόταν και εκλογές, τώρα έχασε και η Μέρκελ. Λοιπόν, η Αγγλία πήγε να πάρει τα διαβατήρια, τα πήγε πίσω. Η διαβούλευση όμως συνεχίζεται
Να δούμε, να βάλουμε το link από το petition που έγινε, ας πούμε, που έπρεπε να μαζέψει τουλάχιστον 100.000 υπογραφές, έχει μαζέψει 359.000 και θα κάποια στιγμή τον Οκτώβριο θα ζητηθεί πάλι στη Βουλή για τα κοροναδιαβατήρια κτλ. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Και μόνο αυτό έπρεπε λιγάκι να κάποιον να τον προβληματίσει. Πώς η Νορβηγία ξαφνικά ανακοινώνει επίσημα ότι ο κορονοϊός είναι περίπου σαν την ίδια γρήπη και τελειώνουμε με το θέμα. Και εμείς συνεχίζουμε να κυνηγάμε και να στέλνουμε στο αποδεκατισμένο ίδιο εσύ της Ελλάδος να στέλνουμε χιλιάδων υγειονομικού προσωπικού στο σπίτι τους, τιμωρώντας τους με τρίμηνη αναστολή μισθού και χωρίς ασφάλιση, επειδή δεν κάνουν με το στανιό αυτό το πειραματικό εμβόλιο. Έτσι ακριβώς, Χρήστο, και το... Ας πούμε, με συγχωρείτε, να σημειώσω λίγο εδώ πέρα για την αίτηση του petition το οποίο αναφέρθηκε ο Χρήστος. Το θέμα είναι να η αίτηση προς το Κοινοβούλιο να συζητηθεί η απομάκρυση των διαβατηρίων κορονοϊού, όχι να εισαχθούν. Απλά, στην ουσία, η αίτηση που μάζεψε τις 350-390.000 υπογραφές, δεν έχει σημασία, ήταν για να σταματήσει αυτή η συζήτηση πλέον. Δηλαδή ο κόσμος λέει εδώ, παιδιά, εντάξει, φτάνει αυτό το πράγμα με τα διαβατήρια, μία τα φέρνετε, τα παίρνετε πίσω, το ξαναφέρνετε, το ξαναπαίρνετε πίσω. Γιατί για κατά ψέματα αυτό δημιουργεί, αν δεν ξέρεις δηλαδή τι σου ξημερώνει, εντάξει, σου δημιουργεί και ένα συνεχές επαρκές και τέλος πάντων δυσβάσταχτο άγχος από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι δηλαδή κατάσταση αυτή, ξέρω, ξυπνάς, κοιμάσαι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι όπως τα φέρνουν στο άσχετο. Δηλαδή δεν έχουν παραδείγματος χάρη, ας πούμε, την τρελή, ας το πούμε, αύξηση των αριθμών εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού και ξαφνικά έχει γίνει κάτι να πεις ότι ρε παιδί μου το κάνουν για να αντιδράσουν ή να προετοιμαστούν σε κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Όπως είναι οι εισαγωγές, όπως ήταν άλλες χρονιές, έτσι είναι και φέτος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή εδώ η χώρα πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή υγεία, γιατί δεν έχουμε εισαγωγές για καρδιοαγγειακά. Εκτός αν όλος έχει πάθει διάφραγμα και τον πάνε με το ασθενοφόρο, μόνο έτσι. Δεν έχουμε εισαγωγές για άλλα πράγματα. Εισαγωγές που γίνονται είναι πολύ λίγες. Οπότε η χώρα πρέπει να σφίζει υγεία, της τρελής υγείας εδώ πέρα, γιατί πολύ απλά είπαμε δεν έχουμε αρρώστους πλέον. Είναι τόσοι λίγοι που δεν τίθεται καν θέμα ότι, τέλος πάντων, είπαμε, καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά και καρκίνους, όλα αυτά δεν υπάρχουν εδώ πέρα, από τη στιγμή που δεν εισάγεται ο κόσμος στα νοσοκομεία, όλα καλά. Βέβαια, εντάξει, μην παρεσίγω, παιδιά, κατά ειρωνία το λέω, γιατί πολύ απλά πάλι το αστυνομικό σύστημα υγείας παραμένει, έχει ανοίξει λίγο εδώ πέρα στη Βρετανία για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά είναι τόσο μεγάλη ουρά που... Ήταν που ήτανε, ήταν τραβό το κλίμα, το φαγεί ο γάιδαρος. Έτσι ακριβώς. Τώρα πλέον δηλαδή είναι πραγματικά, δηλαδή μας είπαν, ας πούμε, θα δώσω τη Σκωτία, θα δώσουμε 1 δισεκατομμύριο λίρες για να βοηθήσουμε τη μείωση της λίστας αναμονής, το ίδιο και στην Αγγλία, θα δώσουμε λεφτά, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και λες, ναι ρε παιδιά, εντάξει, θα δώσετε λεφτά για να μειώσετε τη λίστα αναμονής. Μόνο για φέτος, για του χρόνου, παραχρόνου, όπως έχει γίνει το πράγμα. Γιατί ξαφνικά... Οι ελλείψεις που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια. Για τους οποίους δεν μιλάει κανένας. Λένε, θα πάρουμε κόσμο. Λέει, θα πάρουμε κόσμο, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και λες, ποιον θα πάρεις? Που οι ντόπιοι, πόσοι τελειώνουν η ιατρική και τα λοιπά, σηκώνονται, φεύγουν στα καπάκια, πάνε οπουδήποτε τέλος πάνω υπάρχει ζήτηση. Ξέρω εγώ, Μέση Ανατολή, Ιαπωνία, η Αμερική, δεν έχει σημασία. Πάνε αλλού οι ντόπιοι. Όσους είχες κάποτε, όπως μας είπε και ο Χρήστος,
από τις παλιές αποικίες, Ινδία, Πακιστάν κτλ. Δεν έρχονται πλέον, δεν μπορείς να τους φέρεις. Δεν τους αφήνουν. Δεν τους αφήνουν να έρθουν. Έτσι ακριβώς. Οπότε λένε θα πάρουμε κόσμο. Ποιον θα κόσμο να πάρεις? Ποιον ακριβώς θα προσλάβεις? Αυτόν που δεν έχεις να προσλάβεις. Αφού τους έδιωξες. Οπότε, με πεδίο ενδόξης λαμπρών πλέον, ας πούμε, για όποιους έχουν μείνει και από ό,τι φαντάζομαι το που θα συμβεί, τα πρακτορία και τα λοιπά θα κάνουν χρυσές δουλειές, θα τρώνε όχι μικρές ακουτάλια και 10 μασέλες, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί θα καλύψουν το κενό. Οποιοδήποτε κόστος ήθελε συμβεί. Βλέπουμε. Γιατί ως πάντων να σκεφτεί κανείς, αν θυμηθούμε λίγο μια ιστορία που σας μετέφερα για κανένα συνάδελφο ο οποίος είχε ένα θέμα με τη Χολή, τέλος πάντων με τα λίγα με τα πολλά, ξεκίνησε το όλο ζήτημα το Μάιο, ήταν πρώτη φορά που είχε στο νοσοκομείο στα επίγοντα και την πόραν και τα λοιπά, με τα λίγα με τα πολλά 20 Οκτωβρίου παιδιά χειρουργείο. Δηλαδή, για μια Χολή να περιμένεις 4 μήνες. Μπορείς να κάνεις πακρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα, χολαγκέιτιδα. Επίσης, άμα είσαι τυχερός, θα τις καπουλάσεις. Και χρήστε το διόρθωσε με εδώ, αλλά μιλάμε τώρα για ένα χειρουργείο ρουτίνας, δεν είναι ας πούμε... Ρουτίνας είναι, μα οι λίστες έχουν τελαθεί, εντάξει. Ήταν που ήταν χάλι μαύρο. Τώρα παραγίνανε. Όταν έκλεισε το σύστημα υγείας και έγινε μόνο θεματικό με κορονοϊό και τίποτα άλλο. Εντάξει, το πράγμα είναι πλέον τεράστια η ζημιά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να υπουλωθεί. Μπορεί να υπουλωθεί αν πάρθει ο κόσμος και ανοίξει ένα το σύστημα και δεν έχουν πάλι τις βλακίες πάλι αυτό το χειμώνα. Αυτές τα κλιματικά, ας πούμε, lockdown και πάλι να κλείσουμε το νοσοκομείο, να μην πηγαίνει κανένας κτλ. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ στην Ελλάδα φοβάμαι θα γίνει, που έχουν φύγει τόσες χιλιάδες κόσμος που δεν κάνουν το εμβόλιο, που τιμωρήθηκαν με αυτόν τον βάναυσο και φασιστικό τρόπο. Και όταν τώρα θα πει πέρι φθινόπωρο, αρχίζουν οι βροχές, θα αρχίσουν οι γρίψεις κτλ. Να δούμε πώς θα αντέξει το σύστημα, πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν από την έλλειψη προσωπικού. Όντως. Και όπως το έχουμε αναφέρει, ότι η κυβέρνηση υπό λογικές συνθήκες δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, γιατί αν την ένοιαζε το επίπεδο φροντίδας προς τον πληθυσμό, θα σου λέει ναι, δεν μπορώ να τους στείλω αυτούς τους ανθρώπους σπίτι τους. Αλλά προφανώς την κυβέρνηση την νοιάζει στην Ελλάδα περισσότερο να επιβάλλει τη θέλησή της παρά το τι θα συμβεί στον κόσμο. Λόγω ελλείψεων, λόγω του κόσμου που έστειλε σπίτια του κτλ. Και το καθεξής. Οπότε, παιδιά, η λογική τους δεν αφορά το δικό σας καλό, να το πούμε έτσι. Okay. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον είναι ώρα να κλείσουμε την εκπομπή απόψε, Χρήστο. Ναι, όπως είπαμε, παιδιά, η λύση μόνο πολιτική μπορεί να είναι. Καλά, όλα αυτά που λέμε σίγουρα χρειάζεται να αφιστούμε, να διαβάσουμε. Αφισβητήστε ακόμα και εμάς τους ίδιους. Κοιτάξτε τις πηγές που βάζουμε. Στην αφισβήτηση στηρίχθηκε όλη η ανάπτυξη της επιστήμης και όχι στην απολυτότητα του κάποια ελίτ, ας πούμε, ειδικών εντός εισαγωγικών. Και όπως είπαμε, η λύση ήταν η πολιτική. Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, συμφωνώ, Χρήστο, και τη μεριά μου, όπως το έχω αναφέρει πολλές φορές, παιδιά, ακούμε τι μας λένε. Δηλαδή, ακούμε με προσοχή τι μας λένε και ο λόγος είναι πολύ απλός για να μην πανικοβαλόμαστε. Ακούμε ακριβώς τι μας λένε και πάνω σε αυτή την προσοχή μπορεί να δει κανείς ότι τα μισά που μας λένε δεν έχουν νόημα. Εντάξει, κανονικά το ότι ένα και ένα κάνει 4, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο των επιχειρημάτων τους. Οπότε, παιδιά, όσο μπορούμε, μια ψυχραιμία, ακούμε τι μας λένε, ενημέρωση και για να μπορέσουμε όλοι να το απεξέλθουμε αυτής της κατάστασης και να μην βερθούμε ξαφνικά όλοι, ξέρω, με χάπια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Λοιπόν, δεν εκπομπή κάπου εκεί έξω.
Εγγραφή, ημερομηνία εγγραφή σήμερα, ξεχάσαμε να το πούμε, 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα.